Στον δικό τους Γολγοθά βιώνουν ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση. Στρέφοντα πειρά τους κατά των αρμοδίων φορέων του κράτους, κάνουν λόγο για μεγάλες καθυστερήσεις στην διεξαγωγή διαγνωστικών εξετάσεων MRI. Ενώ άλυτο φαίνεται να παραμένει το θέμα της φαρμακευτικής αγωγής, με τρεις ασθενείς να χρήζουν άμεσης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Θα αναφερθώ ειδικά στις μεγάλες καθυστερήσεις στη διεξαγωγή των διαγνωστικών εξετάσεων, τα γνωστά MRI, στις μεγάλες καθυστερήσεις στη χορήγηση φαρμάκων που υπάρχουν ήδη στο κρατικό συνταγολόγιο και στο πιο σοβαρό θέμα από όλα, στη μη ένταξη νέων φαρμάκων στο κρατικό συνταγολόγιο. Είναι αδιανόητο για μας να υπάρχουν στις μέρες μας ασθενείς χωρίς φαρμακευτική αγωγή εδώ και 8 μήνες, με πολύ σοβαρές συνέπειες στην υγεία τους. Πάντως, το Υπουργείο Υγείας καθησυχάζει διαβεβαιώνοντας ότι θα σταθεί αρρωγός σε όλες τις προσπάθειες του Συνδέσμου για βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών. Έχουμε συμφωνήσει με κάποια κέντρα και έχουμε προαγοράσει αριθμό. Έχουμε κάνει αγορά υπηρεσιών, ούτως ώστε να μειώσουμε εμείς τις λίστες αναμονής μας. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια εξυπηρετούνται και οι δικοί σας ασθενείς, διότι θεωρούνται ότι είναι μέσα σε λίστα αναμονής. Υπουργός Υγείας και Παγκύπριος Σύνδεσμος Πολλαπλής Κλήρυνσης αναμένεται να συναντηθούν στις 2 Ιουνίου για έβρεση κοινής συνισταμένης. Η τελευταία Τετάρτη του Μαΐου θεσπίστηκε ως η Παγκόσμια ημέρα για την πολλαπλή σκλήρυνση.